από την άλωση μέχρι το 1821 έχουμε περίπου 120 πατριάρχες. Ο πατριάρχης εκπροσωπεί το γένος. Τότε δεν υπάρχει έννοια του έθνους κράτους, υπάρχει έννοια του γένους. Το γένος λοιπόν είναι των χριστιανών των γένων, των Φρέγκ, των Φράγκων, των Ερμενί, των Γιαχουντί, των Εβραίων, των Ερμενί, Ερμένετες και πάει λέγοντας. Ο εκάστοτε πατριάρχης λοιπόν είναι η κεφαλή, η πνευματική κεφαλή των Ρωμιών εν προκειμένου. Όπου Ρωμιοί δεν είναι μόνο οι Έλληνες, μπορεί να είναι οποιασδήποτε καταγωγή χριστιανός Ορθόδοξος εν προκειμένου. Ο ελληνικής καταγωγής ενδεχομένως καθολικός είναι Φράγκος, π.χ. Φράγκος Συριανός. Το γνωστό τραγούδι του Μάρκου Μαυαγκάρη. Άρα λοιπόν εκπροσωπεί αυτούς. Μάλιστα θεωρείται αξιωματούχος του κράτους και είναι αξιωματούχος τριών υπουρίδων. Δηλαδή σημαίνει υψηλόβαθμος. Αυτό σημαίνει ότι. Νομίζω τρίτο στη τάξη. Ακριβώς. Φταίει δε φταίει. Φταίει δε φταίει για οτιδήποτε γίνεται θα υποστεί συνέπειες. Γι' αυτό βλέπουμε πάρα πολύ συχνά, βεβαίως και με εσωτερικές σερίδες των Ρωμιών μεταξύ τους, να ανεβοκατεβαίνουν οι Πατριάρχες. Ο Γρηγόριος ο Πέμπτος λοιπόν, θύμα και αυτός τέτοιων καταστάσεων, όταν απογχωνίστηκε, είχε ανέβει τρίτη φορά στον Πατριαρχικό θρόνο. Ήταν η τρίτη του φορά στον Πατριαρχικό θρόνο. Είχε πέσει και αυτός θύμα των εσωτερικών έρηδων. Σε κάθε περίπτωση είναι υπερήλικας. Θα πλήρωνε τα γεγονότα σύμφωνα με την καταδικαστική του απόφαση, η οποία έχει δημοσιευτεί από τον Νικηφόρο Μοσχόπουλο στο έργο του «Πώς είδαν οι Τούρκοι ιστοριογράφοι την Ελληνική Επανάσταση», όπου μεταφράζεται αυτολεξή η καταδικαστική του απόφαση. Ναι. Και σύμφωνα με τον Αχμέδ Ευζέτ Πασά, τον Εσάτ Πασά κτλ., γνωρίζουμε τι συνέβη. Απαγχωνίζεται ως κεφαλή αρχηγός Ελληνικής Επανάστασης, ήταν δεν ήταν, δεν είναι σημασία για τους Οθωμανούς, αυτός θεωρείται ο κεφαλή. Μάλιστα ξεκινάει και λέει «Ο αλητήριος τούτος», μετάφραση στα ελληνικά. Μας πούλησε ουσιαστικά, αν και δικός μας αξιωματούχος, έκανε ανυπόστατο αφορισμό, δηλαδή αυτό το είχαν καρφώσει οι Ρωμοί. Οι Οθωμανοί δεν γνώριζαν ήταν υπόστατος ή όχι ο αφορισμός. Ρωμοί είπαν ότι είχε κάνει ανυπόστατο αφορισμό σύμφωνα με το κανονικό δίκαιο της Εκκλησίας. Και για να κλείσουμε με αυτό. Και λέει λοιπόν: γνωρίζει τα της Επανάστασης το Μωριά, γιατί Μωραΐτισον και ο ίδιος γνωρίζει τι συνέβη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εκτελείται βεβαίως για συμβολικούς λόγους, διότι θα την πλήρωνε κάθε πατριάρχη σε τέτοια περίπτωση. Του είχε δοθεί ευκαιρία να δραπετεύσει στην Οδυσσό. Δεν έφυγε, διέσωσε τη φήμη του, την αστροφημία του και την αξιοπρέπειά του, αν θέλετε. Ήταν και υπερήλικας. Και σε κάθε περίπτωση πληρώνει ακριβώς αυτό που ορίζεται ήδη από την άλωση της πόλης. Ξεκάθαρο. Με τα προνόμια δηλαδή. Ο κάθε πατριάρχης έχει προνόμια, όχι δικαιώματα, προνόμια, η διαφορά του ένα με το άλλο. Αλλά αν συμβαίνει κάτι στο γένος σου, το οποίο πρέπει να ελέγχεις, θα την πληρώσεις πρωτίστως εσύ. Μάλιστα.